Ω φορεί κοινωνικοποίηση, οι οικογένειε σταθμίζουν σημαντικά με τη λειτουργία του όχι μόνο το χαρακτήρα των παιδιών αλλά και τη σχέση του με την εκπαίδευση. Μαθησιακέ δυσκολίε που δεν συνδέονται με παθολογικά αίτια αναδύονται ω συνέπειε συναισθηματικού καινού και σύγχυση των παιδιών, ω αποτέλεσμα μια διαρκού πίεση από το περιβάλλον του. Υπάρχουν τα παθολογικά αίτια, τα οποία σε αυτά προς... μπορούμε να μιλήσουμε για το ΔΕΠΗ, μπορούμε να μιλήσουμε για τι διάχυτε αναπτυξιακέ διαταραχέ, ένα ευρύ φάσμα. Αλλά πολλές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται εξαιτία του συναισθηματικού κενού των παιδιών. Και έχουμε δει παιδιά να έχουν αυτοκαταστροφικές τάσει, δηλαδή να θέλουν να κάνουν ζημιά στον εαυτό τους με χτυπήματα στο σώμα τους, με απομόνωση, όπω σα είπα πριν, με καταθλιπτικά συναισθήματα. Και αυτά φέρνουν μια αρνητική στάση στο διάβασμα, στο γράψιμο, σε όλα αυτά. Τα στοιχεία από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγηση Συμβουλευτική και Υποστήριξης Ρακλίου είναι ενδεικτικά και αποτυπώνουν μια τάση αύξησης του αριθμού των παιδιών, των οποίων οι οικογένειε, Αξιολόγησης. Την τελευταία πενταετία ο αριθμό αυτό δείχνει να σταθεροποιείται στα 1000 έω 1500 παιδιά κάθε χρόνο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός γιατί το περασμένο σχολικό έτος ε, περα, ε, είδαμε, αξιολογήσαμε 1580 παιδιά, τα οποία αξιολογήσαμε. Μέσα σε αυτά είναι και οι παρεμβάσεις, υποστήριξη που το προσωπικό μας προσπαθεί να προγραμματίσει και να ε, κάνει μέσα στα σχολεία. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, δεν είναι αρκετή μία υπηρεσία σαν τη δική μας στο νομό. Με βεβαιότητα πάντως η προϊσταμένη του κέντρου εξήγησε ότι η πανδημία θα αποτυπώσει τα επόμενα χρόνια τη δυναμική της σε ό,τι αφορά την αυξητική η που δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των αιτήσεων, αλλά και την κατάσταση των παιδιών με διαγνωσμένες δυσκολίε, που λόγω του εγκλισμού τη πανδημία, αντί οι δυσκολίε του να βελτιώνονται, μάλλον εμφανίζουν επιδείνωση. Γιατί ένα παιδί, όταν ε, έχει μια συναισθηματική αταξία, μια, ένα συναισθηματικό κενό, σίγουρα το, ε, στη μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να αποδώσει. Ξέρετε, οι γονεί τα τελευταία χρόνια κάνουν ένα αγώνα τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα αγώνα να προσθέσουμε στα παιδιά μας περισσότερα πράγματα, δηλαδή περισσότερο άγχος. Ε, προσθέτουμε πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τις δυνατότητές τους και οι ίδιοι οι που φορτώνουμε τα παιδιά δεν δίνουμε τον ανάλογο χώρο, χρόνο και ποιότητα ε, στη δική μας συμπεριφορά να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να είναι συναισθηματικά καλά. Παρουσιάζουν μια συναισθηματική κόποση. Σπασμωδικέ κινήσει και πρωτοβουλίε επισημάνθηκε ότι δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώ μόνο με την προληπτική ενδυνάμωση των φορέων κοινωνικοποίηση θα μπορούσε να δοθεί μια γενναία και μόνιμη λύση.